Καλή σας μέρα, καλώς ήρθατε. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Να ξεκινήσουμε λίγο με το θέμα των αγροτών, κύριε Μεταξά. Χθες ο κύριος Κυλακάκης ανακοίνωσε μία τροπολογία η οποία θα κατατεθεί στη Βουλή σχετικά με το ρεύμα των αγροτών. Από ό,τι φαίνεται όμως οι αγρότες και μετά το όσα ανακοινώθηκαν χθες είναι ανεποχώρητοι και συνεχίζουν. Έχουν δίκιο, πιστεύετε? Και καλά κάνουν και συνεχίζουν και μαζικοποιούνται οι αγώνες και η κυβέρνηση είναι στριμωγμένη. Mm-hmm. Και καλά κάνουν και τη στριμώχνουν την κυβέρνηση, οι αγρότες όλης της Ελλάδας, οι οποίοι πραγματικά πραγματοποιούν αυτή τη στιγμή, δίνουν μια μάχη επιβίωσης, όπως λένε και οι ίδιοι. Και έτσι είναι. Δίνουν μια μάχη για να κρατηθούν στα σπίτια τους, να κρατηθούν στα χωριά τους. Δίνουν μια μάχη απέναντι σε αυτή την κυβέρνηση, δίνουν μια μάχη απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την αντιλαϊκή πολιτική της. Και δεν είναι τυχαίο ότι αντίστοιχες κινητοποιήσεις γίνονται και σε άλλες χώρες. Αλλά δίνουν μια μάχη και ενάντια σε μια στρατηγική που έχουν ακολουθήσει όλες οι κυβερνήσεις. Και οι προηγούμενες κυβερνήσεις που εκδηλώνεται φέτος με αυτόν τον τραγικό τρόπο, ιδιαίτερα μετά τις πλημμύρες που χτύπησαν τη Θεσσαλία. Που κατατέθηκε για την αναστολή πληρωμή ρεύματος ο κύριος. Πριν ο κύριος Κόκαλης χαρακτήρισε θετική την τροπολογία. Να σας πω, ξαναλέω, η κυβέρνηση είναι στριμωγμένη. Άμα θυμάστε, είχε ξεκινήσει με μια λογική συκοφάντησης των αγώνων, των αγροτών, με επιθέσεις όλων των ειδών, ακόμα και άμεσες επιθέσεις με τις δυνάμεις καταστολής και φυσικά κάτω από την πίεση και την τάση να μαζικοποιηθούν ακόμα, επαναλαμβάνω, οι κινητοποιήσεις, αρχίζει σιγά σιγά και μαζεύεται. Αυτό δείχνει ότι οι αγρότες πρέπει να συνεχίσουν και να εντείνουν την πίεσή τους, γιατί αυτά που απαιτούν οι αγρότες δεν είναι αυτά τα ψίχουλα που δίνει η κυβέρνηση, πόσο μάλλον όλο το περίβλημα που τα περικλεί και τα παρουσιάζει στον κόσμο. Αυτά τα νούμερα που είχε ανακοινώσει η κυβέρνηση, τα 250 εκατομμύρια, τα θεωρείτε ψίχουλα? Να σας πω, καταρχάς τα αντίστοιχα έχουν διεκδικήσει και έχουν πετύχει και τις προηγούμενες χρονιές κάτω από τις πιέσεις των αγώνων. Το λέω γιατί η κυβέρνηση το παρουσιάζει ως παροχή της κυβέρνησης. Δεν είναι καμιά παροχή της κυβέρνησης, δεν υπήρξε ούτε στον προϋπολογισμό, ούτε ήταν προγραμματισμένα τα χρήματα αυτά. Άρα είναι αποτέλεσμα της πίεσης των αγώνων. Ένα σημαντικό. Οι αγρότες βέβαια διεκδικούν αφορολόγητο πετρέλαιο. Αυτό διεκδικούν οι αγρότες. Άμα θέλετε τα στοιχεία λένε το εξής. Το νούμερο ένα πρόβλημα. Γιατί 1,8 έχει φτάσει το πετρέλαιο, 1,2 ήταν πριν από 10 χρόνια. Καταλαβαίνετε τώρα ότι μιλάμε για 50% αύξηση της τιμής του πετρελαίου. Και την ίδια στιγμή υπάρχουν κατηγορίες οι οποίες παίρνουν αφορολόγητο πετρέλαιο που δεν πρέπει να παίρνουν. Όπως για παράδειγμα οι εφοπλιστές. Όπως για παράδειγμα άλλες κατηγορίες. Είναι δυνατόν λοιπόν να βγαίνει η κυβέρνηση και να λέει στηρίζω τον πρωτοβάθμιο τομέα της οικονομίας και την ίδια στιγμή αντί να υλοποιεί βασικά αιτήματα που ξαναλέω είναι ζήτημα επιβίωσης. Όχι όπως τους εφοπλιστές που είναι θέμα να συνεχίζουν να βγάζουν τα κέρδη τους. Το πετρέλαιο στη μηχανή του αγώνα των αγροτών διαχρονικά το βάζει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Θυμόμαστε τον Πατάκη, τον Μπούτα με την κάπα στις πλάτες. Να σας πω, χρόνια τώρα κάνετε τον αγώνα αυτό. Τα μέλη, τα στελέχη του ΚΚΕ είναι εκεί. Οι αγρότες εκτιμούν, ανεξάρτητα από την πολιτική τοποθέτηση που μπορεί να έχουν οι αγρότες, εκτιμούν τρία βασικά πράγματα που έχει το ΚΚΕ. Το πρώτο είναι το εξής. Ότι στηρίζουμε τις μορφές πάλης που επιλέγουν οι ίδιοι με συλλογικές διαδικασίες. Δεν νουθετούμε. Δεν απορρίπτουμε. Δεν μπαίνουμε απέναντι όπως κάνουν όλα τα υπόλοιπα κόμματα. Να σας πω, μου λέγανε προχθές που πήγα και στον μπλόκο της Καρδίτσας, ότι χαιρόμαστε το ΚΚΕ που έρχεται στα μπλόκα και δεν μας καλεί να βγούμε και να συναντηθούμε σε καμιά καφετέρια, ανάλογα και με το ποιος είναι η κυβέρνηση, έξω από τα μπλόκα, γιατί δεν θέλουν να φαίνεται αυτή η μορφή πάλι. Το πρώτο είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι οι αγρότες αντιλαμβάνονται και στηρίζουν το γεγονός ότι το ΚΚΕ είναι στο πλευρό τους, διαχρονικά, σταθερά, χωρίς να αλλάζει θέση σαν τα πουκάμισα, ανεξάρτητα με το αν θα είναι από εδώ ή από εκεί, όπως κάνουν τα άλλα κόμματα, αν βγαίνουν κυβέρνηση. Τότε έρχονται απέναντι και συνεχίζουν τη στρατηγική που άφησαν οι προηγούμενοι. Είχαμε παλιά και κόκκινα τρακτέρ και γαλάζια τρακτέρ. Εντάξει, και βγάζουν συμπεράσματα και αγρότες. Και ο τρίτος λόγος είναι ότι το ΚΚΕ έχει μια συνολική πολιτική πρόταση. Αυτό που θέλουν οι αγρότες. Γιατί οι αγρότες τι θέλουν? Οι αγρότες θέλουν ένα κράτος το οποίο να τους δίνει τα εφόδια για να μπορούν να καλλιεργήσουν και να μπορεί να τους στηρίζει ώστε να μπορούν την παραγωγή τους να την δίνουν για να ζουν οι ίδιοι και οι οικογένειές τους και να μπορούν να έχουν και ένα εισόδημα το οποίο να ανταποκρίνεται στις πραγματικές τους ανάγκες. Αυτό το κράτος που μπορεί να τα κάνει αυτά
είναι το κράτος που προτείνει το ΚΚΕ. Είναι το εργατικό κράτος. Είναι το κράτος το οποίο θα είναι απαλλαγμένο, η οικονομία που θα είναι απαλλαγμένη από τα μονοπόλια, από τους επιχειρηματικούς ομίλους, οι οποίοι τελικά είναι οι δεσμοφύλακες και των αγροτών. Όπως είναι οι δεσμοφύλακες και άλλων κατηγοριών και στρωμάτων και της εργατικής τάξης και των επαγγελματιών και ούτω καθεξής. Νομίζω ότι αυτά τα ζητήματα τα αντιλαμβάνονται οι αγρότες, γι' αυτό και υπάρχει και μια εκτίμηση απέναντι στο ΚΚΕ, η οποία φαίνεται και αυτή την περίοδο. Μάλιστα. Η αναπλήρωση πάντως του χαμένου εισοδήματος των αγροτών είναι πανευρωπαϊκό τώρα το αίτημα αυτό. Έτσι είναι και η κυβέρνηση το παρουσιάζει με τα πόδια πάνω και το κεφάλι κάτω. Παρουσιάζει την ακρίβεια ως μια εξωγενή, ως ένα εξωγενή παράγοντα, παίρνοντας και δείχνοντας και τις κινητοποιήσεις στην υπόλοιπη Ευρώπη, ενώ επί της ουσίας οι κινητοποιήσεις αυτές και το ενιαίο του προβλήματος καταρχάς δείχνει τα σοβαρά διέξοδα που έχει γενικά στρατηγικά η Ευρωπαϊκή Ένωση, που καταδεικνύουν το χαρακτήρα της, που είναι ένωση των μονοπωλίων. Γιατί η νέα κοινή αγροτική πολιτική επί της ουσίας αποτελεί μία εφαρμογή των απαιτήσεων των μονοπωλιακών ομίλων και ιδιαίτερα στον αγροτοδιατροφικό τομέα, που θέλουν φτηνότερη πρώτη ύλη, αλλά ταυτόχρονα θέλουν και συγκέντρωση της παραγωγής, θέλουν ξεκλείσμα των αγροτών. Αυτά είναι που αποτυπώνονται με πολλούς και διάφορους τρόπους ανάλογα τη χώρα. Ως αποτελέσματα, ως συνέπειες, ως βάρβαρη πολιτική. Η ακρίβεια όμως δεν είναι ένα φυσικό φαινόμενο. Η ακρίβεια προήλθε από συγκεκριμένες πάλι πολιτικές και στρατηγικές. Από τη στρατηγική της πράσινης ανάπτυξης. Από το ενεργειακό. Για να στηριχτούν οι μεγάλοι μονοπωλιακοί όμιλοι της ενέργειας. Από την η αύξηση των τιμών έχει προκύψει από τη συμμετοχή της χώρας στους ανταγωνισμούς, αλλά και τη στρατιωτική εμπλοκή της χώρας, η οποία διαμορφώνει επίσης αντίστοιχες συνέπειες και εκφράζονται και με την αύξηση της τιμής των προϊόντων. Έχει να κάνει με ένα νομοθετικό πλαίσιο, με ένα νομικό πλαίσιο που έχουν διαμορφώσει όλες οι κυβερνήσεις, που δίνουν τη δυνατότητα στους μεγαλέμπορους να έχουν και το μαχαίρι και το πεπόνι απέναντι στον παραγωγό, στη συγκεκριμένη περίπτωση στους αγρότες. Και πάνω σε όλα αυτά, η απάντηση της κυβέρνησης δεν είναι μία, να το πω έτσι, δεν θα το ξανασκεφτεί. Αντιθέτως, έχει δείξει, έχει αποδείξει και μετά τις πλημμύρες ιδιαίτερα, ότι θα βρει κάθε ευκαιρία και κάθε χαραμάδα για να συνεχίσει αυτή τη στρατηγική. Γι' αυτό και οι αγρότες ξέρουν ποιον έχουν απέναντί τους, ξέρουν ποιον έχουν δίπλα τους και πρέπει να συνεχίσουν ακόμα και επειδή είπατε για τις πλημμύρες, να μας πείτε πώς πάνε οι αποζημιώσεις και για τους πλημμυροβατείς, αλλά να μας πείτε και για το καιρικό. Δεν ξέρω αν είχαμε χθες χιονόπτωση μεγάλη, έχουν αποκλειστεί ένα χωριό στο Πήλιο. Που κοιτάξτε, λέγανε ότι όχι, περιμέναμε. Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρχει. Γίνει. Όχι, δεν έχει κάνει. Περισσότερο μας άσκησαν το φόβο με αυτά που ακούγαμε. Κοιτάξτε, να σας πω, όλοι φοβόμαστε. Όλοι φοβόμαστε. Με αυτά που έχουν συμβεί, φοβόμαστε. Βλέπουμε μια βροχή και λέμε τι θα γίνει τώρα. Ακριβώς γιατί οι υποδομές είναι σε μια άθλια κατάσταση. Να σας πω εγώ ένα πολύ απλό παράδειγμα. Έγιναν βήματα στη Μαγνησία ώστε οι υποδομές να βελτιωθούν. Κοιτάξτε, να σας πω, η γραμμή της, καταρχάς υπάρχουν πάρα πολλοί κάτοικοι, πλημμυροπαθείς, οι οποίοι δεν έχουν πάρει ούτε την πρώτη αρρωγή. Η δικαιολογία μπλέκονται στα γρανάζια της γραφειοκρατίας, επί της ουσίας όμως δεν είναι μία-δύο περιπτώσεις, πόσο μάλλον όταν απευθυνόμαστε στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο Υπουργείο Κλιματικής Αλλαγής ή στο Υπουργείο Οικονομικών για συγκεκριμένες περιπτώσεις που πετιούνται έξω από τις αποζημιώσεις και ακόμα είναι μπλεγμένοι στα δίκτυα της γραφειοκρατίας. Επί της ουσίας η κυβέρνηση δεν θέλει να δώσει και τα κονδύλια τα απαραίτητα. Θέλει να τα κρατήσει για άλλους λόγους. Να τα δώσει για τα F-35, να τα δώσει σε κανένα επιχειρηματικό όμιλο για να συνεχίσει την κερδοφορία, αλλά όχι να τα δώσει στο λαό. Το όπως ισχύει και με τους αγρότες. Και με τις αποζημιώσεις που δεν δίνει ούτε μετά τις πλημμύρες στους αγρότες. Αλλά και η κατάσταση των υποδομών είναι σε άσχημη κατάσταση. Και δεν υπάρχει διοχέτευση χρημάτων, κονδυλίων για να γίνουν τα απαραίτητα έργα. Αντιθέτως, όλα τα έργα τα οποία προγραμματίζονται και πότε θα γίνουν έχουν δύο βασικούς άξονες, δύο βασικά κριτήρια. Το πρώτο είναι πώς θα ενισχύσουν τις κατασκευαστικές και το δεύτερο πώς θα τηρήσουν τις βασικές οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που λένε επιλεξιμότητα των έργων. Ότι πρέπει να έχει να ανταποκρίνεται στη λογική του κόστους-οφέλους, να ανταποκρίνεται στη λογική το να βγάζουν κάποιο κέρδος για κάποιον.
Τώρα καταλαβαίνετε, ας σας πω τώρα, το σχολείο που πάει το παιδί μου. Βγήκε το υγειονομικό προχθές και είπε ότι υπάρχουν αιστείες μόλυνσης. Και μάλιστα με κίνδυνο για τη δημόσια υγεία. Θα απευθυνθούμε, απευθυνθήκαμε και στο Δήμο. Δεν έχει κάνει κάποια κίνηση να έρθει να διορθώσει το πρόβλημα. Πριν τις εκλογές είχατε και μεγάλη κόντρα με το Δήμο και με τον κύριο Μπέο. Τα βρήκατε τώρα, λιάνθηκαν οι γωνίες με το... Κοιτάξτε, εμείς είμαστε απέναντι στον κύριο Μπέο και στην Δημοτική Αρχή ακριβώς επειδή η προσωπική πινελιά που βάζει έως και ο φασίζων λόγος που έχει σε αρκετές περιπτώσεις είναι, νομίζω, είναι νύχη κρέας με την πολιτική που εξυπηρετεί, με την πολιτική που υπηρετεί, με την πολιτική που προωθεί και στο Δήμο Βόλου, που είναι επίσης πολιτική ενίσχυσης συγκεκριμένων συμφερόντων επιχειρηματικών και από εκεί και πέρα κυρίως τουριστικών, του επιστημισμού, αλλά και όχι μόνο, και εφοπλιστικού κεφαλαίου και άλλων μεγάλων συμφερόντων. Και από εκεί και πέρα, σε ό,τι έχει να κάνει με τις ανάγκες των κατοίκων του λαού του Βόλου, μπαίνουν σε δεύτερη, σε τρίτη μοίρα. Και εννοείται ότι είμαστε και αντίπαλοι και μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά και έξω στο δρόμο. Και θα μας έχει απέναντι. Πριν κλείσουμε, να μας κάνετε και ένα σχόλιο για ένα ακόμα νομοσχέδιο που φέρνει η κυβέρνηση. Και φαίνεται ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος είναι απέναντι. Και αναφέρομαι στο νομοσχέδιο για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών. Και σας το ρωτάω αυτό γιατί είστε ένα κόμμα που, όσον αφορά τα κοινωνικά δικαιώματα, είστε στις επάλξεις χρόνια. Και αυτό φαίνεται ότι θα το καταψηφίσετε. Έτσι είναι. Γιατί το συγκεκριμένο νομοσχέδιο δεν προωθεί καθόλου τα δικαιώματα, καταρχάς των παιδιών, δεν προωθεί καθόλου τα δικαιώματα σε σχέση με την ακόμα και με την τεκνοθεσία, αντιθέτως. Φέρνει μια πολύ επικίνδυνη τομή και στην ελληνική νομοθεσία, αντίστοιχη με αυτή που ισχύει και σε άλλες χώρες. Δηλαδή την προώθηση της εμπορευματοποίησης, της αναπαραγωγικής διαδικασίας, αλλά και της τεκνοθεσίας. Και της τεκνοποίησης και της τεκνοθεσίας. Και νομίζουμε ότι η πείρα στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση και στον υπόλοιπο κόσμο αποδεικνύει το λόγο του αληθές. Το ζήτημα είναι το εξής. Εντάξει, υπάρχει μια προσπάθεια να παρουσιαστεί η θέση του ΚΚΕ ως ταυτόσιμη με θέσεις σκοταδιστικές ή άλλες θέσεις. Και με θέσεις της Εκκλησίας, βέβαια. Και με θέσεις της Εκκλησίας, να έχω ακούσει διάφορα. Ότι είστε κοντά στην Εκκλησία σε αυτό το νομοσχέδιο, τουλάχιστον. Νομίζουμε ότι εντάξει, είναι μια προσπάθεια. Να σας πω. Γι' αυτό βρέθηκε χθες την ανάγκη η Κεντρική Επιτροπή του ΚΚΕ να βγάλει ένα μανιφέστο 4.500 λέξεων. Να σας πω. Δικαιολογήσει τη στάση του κόμματος. Θα σας πω. Καταρχάς, σε σχέση με την προσπάθεια να ταυτιστεί το ΚΚΕ με την Εκκλησία, πέρα από τη βρώμικη επίθεση, να το πω έτσι, δεν συμβάλλει σε καμία περίπτωση να ακουστούν πραγματικά οι θέσεις του ΚΚΕ. Ο λόγος που η Κεντρική Επιτροπή ασχολήθηκε με το ζήτημα δεν είναι το μόνο. Να ξέρετε, σε όλα τα ζητήματα τα βλέπουμε συλλογικά. Προφανώς, γιατί πρόκειται για ένα ζήτημα το οποίο δεν είναι, να το πω έτσι, ένα ζήτημα της επικαιρότητας. Είναι ένα ζήτημα το οποίο απαιτεί μια αρκετά σημαντική ανάλυση που πρέπει να γίνει. Γιατί αφορά θέματα που έχουν να κάνουν με τις κοινωνικές σχέσεις. Αφορά θέματα που έχουν να κάνουν με την εξέλιξη των κοινωνικών σχέσεων, όχι μόνο τα τελευταία, να το πω έτσι, χρόνια, την περίοδο της καπιταλιστικής ανάπτυξης, αλλά αφορά ένα ζήτημα τον γάμο ή γενικότερα τις κοινωνικές και τις σεξουαλικές σχέσεις, που έχει μια διαχρονικότητα και χρειάζεται να ειδωθεί για να μπορέσει και το ΚΚΕ να τοποθετηθεί με επάρκεια επιστημονικά. Το ζήτημα πρέπει να εξεταστεί σε μια μεγάλη περίοδο. Πρέπει να εξεταστεί και ιστορικά, πρέπει να εξεταστεί και κοινωνικά και οικονομικά από όλες τις πλευρές, παίρνοντας, ξαναλέω, υπόψη και τις βασικές αρχές της επιστήμης. Ο προβληματισμός μας λοιπόν είναι αυτός. Είναι το ζήτημα της γονεϊκότητας που το θέτουμε στο επίκεντρο. Γιατί υπάρχει μια διαστρέβλωση. Η γονεϊκότητα, λέμε, δεν είναι ατομικό δικαίωμα του ζευγαριού. Είναι δικαίωμα του παιδιού. Άρα είναι και υποχρέωση του φυσικού γονιού απέναντι στο παιδί. Αν σπάσει αυτή η σχέση με τον ένα τον άλλο τρόπο, δεν μιλάμε τώρα για ζητήματα που πρέπει να διευθετηθούν σε ένα ζευγάρι, είτε είναι ομόφυλο είτε είναι αμφίφυλο, δεν μιλάμε γι' αυτό. Μιλάμε όμως για το ζήτημα το να σπάσει ή να καταργηθεί η έννοια του φυσικού γονιού. Αυτό είναι αποτέλεσμα, πάει νύχι κρέας με το ζήτημα της εμπορευματοποίησης της τεκνοποίησης και τεκνοθεσίας. Αυτό θέτουμε ως βασική. Ευχαριστούμε πολύ, σας ευχαριστούμε, κύριε Μεταξά, για τη συζήτηση που είχαμε. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.